Εμμανουέλα Ζωνιά, είναι έτοιμος ο αστυνομικός διευθυντής να προβεί σε δηλώσεις. Ναι, Νικήτα, βρισκόμαστε εδώ στο σημείο που διαπράχθηκε το άγριο φωνικό το πρωί. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός διευθυντής ΠΑΦΟΥ, ο κύριος Νίκος Τσαπής, ο οποίος θα μας μεταφέρει το τι ακριβώς έχει γίνει. Εντάξει. Σήμερα το πρωί η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα περιστατικό που αφορούσε τραυματισμένο πρόσωπο. Αμέσως μέλη της αστυνομικής διευθύνσης επαρχίας ΠΑΦΟΥ μετέβηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Εντόπισαν το τραυματισμένο πρόσωπο που διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για μια 41χρονη γυναίκα. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατος της 41χρονης. Η αστυνομία πλέον διερευνά υπόθεση φόνου και γυναικοκτονίας. Οι εξετάσεις της αστυνομίας επικεντρώνονται σε 48χρονων ύποπτων, ο οποίος φαίνεται να μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΦΟΥ. Αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε στα πολύ αρχικά στάδια και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. Υπόπτος είναι ο σύζυγος. Διερευνάται ότι ο 48χρονος ύποπτος να είναι ο σύζυγος της 41χρονης. Οι μαρτυρίες που έχετε ενώπιον σας, κύριε Τσαπή, αναφέρουν ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ του ζεύγους. Έχουν εξασφαλιστεί κάποιες μαρτυρίες μεταξύ αυτών και η πληροφορία που αναφέρατε, τα οποία είναι μέρος της διερεύνησης. Έχουν ειδοποιηθεί οι οικείοι της. Ακόμα δεν έχουν ειδοποιηθεί. Βρίσκονται και ο τραυματίας, ο σύζυγος, ο ύποπτος για φόνον, βρίσκεται τραυματίας στο Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΦΟΥ και είναι υποσύλληψη. Όπως έχω αναφέρει, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΦΟΥ τραυματισμένος για νοσηλεία και αναμένονται σε συνεργασία με τους ιατρούς να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Προηγήθηκε πάλι μεταξύ τους, κύριε Σαφή. Έχω αναφέρει ότι είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια. Είναι ένα θέμα που διερευνάται. Κύριε Τσαπή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος επικοινώνησε με τον Αντένα, ο ίδιος στις 9:59 το πρωί άκουσε τις φωνές και τα κλάματα της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια, τηλεφώνησε στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό ΠΑΦΟΥ και χρειάστηκε, όπως ο ίδιος μας ανέφερε, να επικοινωνήσει με άλλα 4 τμήματα, να κάνει άλλα 4 τηλεφωνήματα, μέχρι να βρει το αρμόδιο τμήμα που θα ερχόταν στην περιοχή. Με αποτέλεσμα να περάσουν περίπου 10 λεπτά. Η αστυνομία μόλις ενημερώθηκε, μετέβηκε έγκαιρα στην περιοχή, όπου εντόπισε το τραυματισμένο πρόσωπο. Αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τον χρόνο, θα το διερευνήσουμε. Έχετε κάποια πληροφόρηση κατά πόσο το ζευγάρι έχει απασχολήσει προηγουμένως την αστυνομία? Και αυτό είναι κάτι που μελετάτε μέσω των δικών μας στοιχείων και αρχείων. Πόσο καιρό διαμένει στην Κύπρο, ξέρετε? Ναι, όχι, δεν ξέρω. Έχουν παιδιά. Λοιπόν, ακούσαμε τον άνθρωπο τώρα, δηλαδή αυτό που είπε και η Εμμανουέλα Ζωνιά, έπαιρνε μία φορά. Δεν του έλεγαν πάρε εκεί, πάρε το άλλο, πάρε το τρίτο τηλέφωνο, πάρε το τέταρτο. Ο χρόνος έτρεχε, περνούσε, άκουγε αυτός τις φωνές, άκουγε το τι γινόταν στο διαμέρισμα, τα λεπτά έτρεχαν και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Θα το ψάξει, είπε ο αστυνομικός διευθυντής. Υπάρχουν οι κλήσεις, ναι, φαντάζομαι. Θα διερευνηθεί. Υπάρχουν οι κλήσεις αυτές του ανθρώπου μας. Για αυτόν τον λόγο χρειάστηκε ο άνθρωπος να τηλεφωνήσει σε 4 διαφορετικά τμήματα μέχρι να καταφέρει να μιλήσει με κάποιο το αρμόδιο τελικά τμήμα. Είναι εδώ που πρέπει, δηλαδή, με το που παίρνει το τηλέφωνο η αστυνομία να στέλνει αμέσως. Δηλαδή, γιατί πρέπει, αφού παίρνω στο κεντρικό του αστυνομικού σταθμού της ΠΑΦΟΥ, να πρέπει να πάρω άλλα 4 και αυτός που απαντά το πρώτο τηλέφωνο δεν κινεί τα νήματα, τις διαδικασίες για να σπεύσει το συντομότερο το πρώτο περιπολικό στην περιοχή, Εμμανουέλα? Ακριβώς έτσι, Νικήτα. Να πούμε ότι εδώ συνεχίζονται οι εξετάσεις. Βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, έχει αποκλείσει την περιοχή και να πούμε ότι σύμφωνα και με κάποιες άλλες πληροφορίες δεν ήταν η πρώτη φορά που το ζεύγος καυγάδιζε και είχαν έντονες αντιπαραθέσεις στο τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Πολλές. Αυτό πρέπει να λεχθεί το συντομότερο. Όμως, από ό,τι μας... Ναι, από ό,τι... Από ό,τι μας έχουν αναφέρει, τα παιδιά την ώρα του φωνικού φαίνεται να μην ήταν στο σπίτι. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα επιστρέψουν και δεν θα βρουν απολύτως τίποτα σε σχέση με την μητέρα τους.